Καλησπέρα από το κλειστό των Λιωσίων. Στο πανέμορφο το γήπεδο η ΣΑΕΚ, Αλικολικός Αστέρας, Λιγοπιάστικα για το πρωτάθλημα της Development. Φιλοξενούμενοι θα ανοίξουνε νωρίς το σκορ με τον πλέον εύκολο τρόπο, φινώντας την μπάλα με χαρακτηριστική ευκολία στο καλάθι. Λιγοπιάστικα εδώ πλέον βρίσκεται στο 7-1. Η αντίθετη, το 2-7 ο Αλκολικός, που εδώ θα κλέψει την μπάλα, διαχειρός Αντωνόπουλου. Ο αρχηγός θα πυροβολήσει όξω τη γραμμή των 6-75, θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 3-2. Ο Γιάννης θα κατεβάσει το αμυντικό rebound και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα χαμηλά στο Λουκόπουλο, θα γυρίσει, θα στοχίσει από χέρια παίκτα κολλητού εκτός. Οι δύο ομάδες έχουν αρκετό καιρό να πατήσουν παρκέ. Έλεο των τελευταίων γεγονότων, των γνωστών γεγονότων. Αλλά είμαστε πάλι εδώ και κάνουμε αυτό που όλοι τόσο αγαπάμε. Εκτός χρόνου το τρίποντο. Το σου του Άκη ήταν για δύο ποντούς. Δικό μου το λάθος. Πατούσε. Ως εκ τούτου, οι δύο ομάδες είναι στην απόλυτη ισορροπία, στο 2-2. Μπάλα χαμηλά στο Γιάννη. Παίξει με πλάτη, θα γυρίσει. Δεν θα καταφέρει κάτι. Ο Τσάνταλης δήλωσε παρόν, τον έκλεισε. Τον έθεσε εκτός οπτικού πεδίου. Απέναντι στο καλάθι. Σου τριών πόντων. Γιάννης ο rebound, άλλο ένα. Αντωνόπουλος για τρεις, σίδερο. Πατάγια θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πλέον παραδοσιακές ομάδες, οι δύο που βρίσκονται στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Σου για τρεις, ούτε τώρα φυσιολογικό. Οι δύο ομάδες έχουν επικρίες στο παρκέ. Θα χρειαστούν κάποια αγωνιστικά λεπτά για να βρουν ρυθμό και να δούμε πότε θα συμβεί αυτό. Γιάννης κέρδισε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Για μία την συμπληρωματική θα εξοχίσει. Καλάθι και φάουλ ήτανε. Θα κάνει το 5-2 στο συν 3. Τρεις, αυτή τη φορά διαχειρός Ακαρέλου. Φιλοξενούμενοι θα βρούνε στο χώρο από τη γραμμή των 6-75 και θα φέρουν και πάλι το παιχνίδι στα ίσα. Θα κάνουν το 5-5. Θέλησαν να πατήσουν γρήγορα του Αλκολικού, δεν τα κατάφεραν. Φάουλ, ξέρει ο διαιτητής.
πάνω στον Παντελή, τον Μπορονάκο. Πάνω στην προσπάθεια λέει ο Ρεφ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Προσθέτω στην πρώτη. Ασκήσει στη δεύτερη, την πάτα από ποιον. Κορονάκος και πάλι. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. 10 τώρα. Τριών ποντών, στοχό, νέο επιθετικό, καλάθι, 5-8, Τσάνταλης δήλωσε παρόν. Και βάλει την ομάδα του μπροστά, στο συν 3. Λίγο όμορφα την μπάλα κίτρινη. Η εκτέλεση δεν ήταν τόσο καλή. Με time out 4:47 για το τέλος της πρώτης τροφής αναμέτρησης. Οι Λυκοπιάστηκαν μπροστά με 5-8. Το time out ολοκληρώθηκε. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Κατέρωθαν από τους δύο πάγκους. Στο συν 7 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 5-12 το σκορ. Το 5-12 θα παραμείνει. Αντωνόπουλος προσπάθησε να κλέψει, δεν ολοκλήρωσε. Θα γίνει το λάθος. Ο αλκοολικός θα προσπαθήσει να βάλει εφενδιασμό.
Δεν θα τα καταφέρει. Θα γίνει το λάθος. Τώρα έχουμε σκορ. Αντωνόπουλος θα πάρει την εσωτερική. Θα κοφεί εντυπωσιακά τον Νικολαίδη. Ήταν δύσκολη η αποστολή του, όπως και να έχει. Στιγμή που προτίμησε να περάσει κάτω από το καλάθι, πόσο μάλλον ήταν μπροστά του είχε τον Νικολαίδη. Η κοπιά σιγά αρχίζει και κυριαρχεί. Σεφέρες, νέο επιθετικό από τον Κορονάκο, 5-14. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Δονόπουλος για 3, μπάλα στο σίδερο. Νέο τρίποντο, ούτε τώρα από τον Λουκόπουλο. Ο Ρονάκος θα τρέξει προς το αντίπαλο καλάθι, θα αφήσει εντυπωσιακά την μπάλα. Η διαφορά σε την ψήφια επίπεδα πλέον, 5-16 στους 11. Στόχο, ο Ρονάκος και πάλι, μια με τεχνικό σκηνό, 5-18. Εκνοή του πρώτου δεκαλέπτου, ο Λουκόπουλος κέρδισε το φάουλ. Θα σοχίσει και στις δύο, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Στο συν 13 γιουκοπιάστηκα, πάνε σε μια μικρή διακοπή. Έναξε δεύτερο δεκαλέπτου. Στου τριών πόντων. Μπάλα στο σίδερο, θα ανανεώσουν την επίθεση οι γηπεδούχοι. Επίθεση 14. Εκπληκτικό, εντυπωσιακό κόψιμο από τον Τσάνταλη. Δεύτερο στο παιχνίδι για την Λυκοπιάστικα. Μετά από αυτό του Νικολαίδη. Γιάννης θα πάρει το επιθετικό, ουσιαστικά η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του, δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξεκολλήσει την ομάδα του από το 5, 7-18. Λάθη και φάουλ. Πρωταγωνιστής ο Τσάνταλης, αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Το 7-20 θα παραμείνει. Καλάθι από τον Τσάνταλη, στο συν 15 διαφορά, αρχίζει και ανοίγει το παιχνίδι, στο συν 15.
ούτε τώρα θα βρουν στόχο. Πάνω, Βαγγέλη. Ο Άκης Αντωνόπουλος και η παρέα του. Θα γίνει το λάθος. Διαχειρός Πατάγια, ο οποίος θέλησε να περάσει μια πάσα στην καρδιά της άμυνας του Αλκοολικού. Δεν ακολούθησε ο συμπαίκτης του. Γιάννης τώρα, τον Τζάνταλη, θα πάρει το φάουλ. Διαφορά θα πέσει στους 13. Ενέργεια προσωπική, θα ρίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά μετά τη σκορ ακριβώς, 11-22. Τρία δευτερόλεπτα, υπερβολικός αλτρουισμός στη συγκεκριμένη φάση. Έχουμε αλλαγές, Κορονάτος στο παρκέ, τη θέση του Μπαντρά. Από τον αρχηγό της ομάδας, τον Αντωνόπουλο. Το 7-22 θα γίνει 14-22, ένα σερί 7-0. Σήμερα θα τεθέν το παιχνίδι του Άκη, ο οποίος θα κλέψει και την μπάλα, θα αρχίσει τον εθνιασμό, κερδίσει το αντιαθλητικό από τον Τσάνταλη, ο οποίος το αρνείται. Δεν έχει να κάνει με το πόσο βίαιο ήταν το φάουλ στη συγκεκριμένη φάση, αλλά το γεγονός ότι ο Άκης έβγαινε ξεκάθαρα στον εθνιδιασμό, έτοιμος να σκοράρει, είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός. Πάμε σε ένα time out. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι μας και πάλι. Ο Άκης θα ευστοχίσει. 15-22. Η διαφορά θα πέσει στους 7 και τώρα στους 6. Το σερί μεγαλώνει, 9-0, 9 αναπάντητη πόντι. Παρακαλώ, εντυπωσιακός αλκοολικός αστέρας αυτό το διάστημα. Ο κότσο ορίεται στον πάγκο, ψυχώνει τους παίκτες του. Γιάννης θα γυρίσει την μπάλα, Λουκόπουλος για 3,
Δεν θα βρει στόχο, Πεκάν Στεφάνη. Νικολαίδης για τρεις, ούτε αυτός. Θα μιμηθεί στο 100% το Λουκόβουλο. Το χωράκι συγκιάστηκε. Ακόμαστε κεφάλι, έκανε τον λάθος. Γεωργίου θα ξεκολλήσει την ομάδα του από το 22, θα πετύχει καλάθι μετά από ώρα, 18-24. Η Κολάιν θα μαζέψει το rebound. Είναι το λάθος. Θα κλέψουν οι γηπεδούχοι, στους για τρεις, όχι. Θα βάζει με τον εαυτό του Αντωνόπουλος. Βάλει πολύ δυσκολότερα από αυτό, αλλά και το ελεύθερο έξω από την γραμμή των 6.75 έχει τις δικές του αντικειμενικές και ιδίως ψυχολογικές δυσκολίες, δεδομένου ότι όλοι περιμένουν να μπει. Δεν είναι πάντα έτσι, όπως έχει παίξει γνωρίζει. Μαζέψει το rebound. Λιγόπουλος θα στοχίσει. Κολαίδης θα πάρει το φάουλ. Δεν ήταν ανάλογο το τελείωμα. Το 20-24 θα παραμείνει. Βλέπουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση του πρώτου ημικρόνου. Ούτε τώρα θα δούμε στόχο. Το πανέλη θα κερδίσει το φάουλ. Ήταν το τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Ως εκ τούτου η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Τέλος, το συν 4, διαστικά, το Λαΐδης, περάσει χαμηλά την μπάλα, ο Ρονάκος, 8 δευτερόλεπτα, Νικολαΐδης, γίνει το λάθος,
Καλάθι για τον Αλκολικό. Από τον Πρωτόπαπα, ο οποίος θα τελειώσει. Φάση. Παιχνίδι μίας κατοχής, 22-24. Πέντε δύο τεπιμέρους, εκπληκτικός Αλκολικός Αστέρας σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Συγκιατρής, σύντερο η μπάλα. Για να δούμε αν θα ισοφαρίσουν, μπορούν να περάσουν ακόμα και μπροστά με το τρίποντο, ναι! Από τον κύριο Άκη Αντωνόπουλο, 25-24. Τι επιστροφή είναι αυτή. Από το 7-22, 25-24. Επαναλαμβάνω, μαχικός Αλκολικός Αστέρας σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. 3 δευτερόλεπτα, Νικολάης θα γυρίσει, δεν θα βρει στόχο ούτε τώρα. Εντυπωσιακό κόψιμο στα ίσα του Παπαγεωργίου. Παίκτες της Ιουγκοβιάστικα μας έχουν χαρίσει 3 εντυπωσιακά κόψιματα. Παπαγεωργίου, Νικολαίδης και Τσάνταλης. Ο Ρονάκος θα πάει μέχρι μέσα, θα μείνει στον αέρα, θα πάρει το φάλα το Γιάννη. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, 4 και 3 για το τέλος. 25-24, 25 όλα τώρα. Και πάλι μπροστά η... Φιλοξενούμενοι, 2 δευτερόλεπτα, Αντωνόπουλος, σταυρωτές από το σπίτι του. Θα μπορούσε, τέλος πρώτου ημιχρόνου, Αλκολικός Ιουγκοβιάστικα, 25-26. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ρονάκος για 3 θα στοχίσει. Τσάνταλης. Θα στοχίσει και αυτό με τη σειρά του. Λάτους και από την άλλη πλευρά. Τσάνταλης. Καλάθι για την Ιουγκοβιάστικα. Συνέχεια, Κορονάκος, νο, Λουκ Πάσα, πάρει το επιθετικό, καλάθι. Εκπληκτικός. Χάλασαν την ασίστ, δεν το είχε. Γιάννης, καλά. Άρα Βασίλειο ρέφηκαν μπροστά, το είδε. Γίνει το λάθος. Κατέβασε για τον Λουκόπουλου. Oh.
καταφέρει να πείσει την μπάλα στο καλάθι. 25-37 παραμείνει. Κάποια νεύρα στον πάγκο. Είσαι λίγο διάστημα στην ανάπαυλα. Εντάξει, αυτό το νεκρό διάστημα του δεύτερου δεκαλέπτου λογικό. Ήταν να επιφέρει κάτι. Έφερε εκνευρισμό. Εντάξει, πράγματα που γίνονται. Κάτι σε υπερβολικό βαθμό. Πάνε στο σίδερο. Αντωνόπουλος για τρεις είναι μόνος του. Στοχίσει. Πέντε-τριάντα-ένα. Ο Κορονάκος θα στοχίσει στην πρώτη, θα στοχίσει στην δεύτερη. Οι φιλοξενούμενοι θα γυρίσουν πολύ όμορφα την μπάλα. Σου διατρίσα από τη γωνία. Την μπάλα στο σίδερο, την πάτω από ποιον. Γιάννης. Και από εκεί στον Αντωνόπουλο. Σταματήσει. Από πού. Στη γραμμή των 6.75. Αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα τον καθένα. Όχι μόνο την ομάδα του, αλλά και από όποιον βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο παρκέ. 28-31. Ο Βολικός δεν έχει πτωηθεί από τις απουσίες, ούτε από την αποχή. Ο Άντρας δεν καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ανανέωσαν την επίθεση ή της Γιουγκοβιάστηκα. Κορονάκος. Άλλη μια επιθεσιακή ενέργεια θα δώσει στον Τσάνταλη. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. 28-33. Με time out 5 και 16 για το τέλος του δεκαλέπτου. Τσάνταλη θα στοχίσει. 28-33 θα παραμείνει μετά το time out. Παράβαση την οποία σφύριξε ο Ρεφ, ήταν μπροστά. Thank you.
Λοιπόν, 3 και 54 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αντωνόπουλος θα στοχίσει. Γιάννης θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Τα δράνεια στην άμυνα της Γιουγκοβιάστικα. Ο ψηλός το εκμεταλλεύτηκε. Κορονάκος. Βρίσκουν πολύ όμορφα την μπάλα για άλλη μια φορά. Σακαρέλος αστόχησε την γωνία. Αντωνόπουλος από τα 5. Σύνδεται η μπάλα. Κορονάκος θα πάει μέχρι μέσα. Σακαρέλος θα πάρει το φάουλ. Σίδερο. Εύστοχος η δεύτερη. 30-34. Το χρειαζόταν αυτό το καλάθι δικοπιάστηκα. Ανάσα. Σαφώς και στη βολή. Ολοκληρώνει λοιπόν την προσπάθεια. Σωσή είναι 7. Και τα πόρα. Επαναλαμβάνω, βρέθηκαν μπροστά 15 πόντους, 7-22. Μπράβο Νίκο, 22, έγινε 25-24. Την μπάλα θα γυρίσει. Περικλής θα στοχίσει. Αντωνόπουλος θα πάρει την μπάλα, θα τρέξει στο γήπεδο, αριστερό διάδρομο, θα πάει μέχρι μέσα. Ούτε καλάθι, ούτε το φάουλ θα πάρει. Γίνει τον λάθος το Παπάς. Δηλαδή τον Αντωνόπουλο που ακολούθησε. Εκείνος θα χάσει ένα φαινομενικά πολύ εύκολο καλάθι. Απόδειξη ότι όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Θα στοχίσουν οι φιλοξενούμενοι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Το 30-37 παραμένει.
Ούτε τώρα θα βρουν στόχο. Μια χαμένη επίθεση διαδέχεται την άλλη. 18 δευτερόλεπτα. Χορονάκος θα πάρει το screen. Θα πάρει μόνος την προσπάθεια. Δεν θα καταφέρει κάτι. 9. Ο Αντωνόπουλος έχει φύγει ήδη στον εφηδιασμό. 32-37. 3 δευτερόλεπτα. 1. Θα γίνει εντός χρόνου το σουτ. Δεν έχουμε καλάθι. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. 32-37. Θα παραμείνει. Παρά λίγο να γίνει ο λάθος. Δηλαδή είναι στους 6 πόντους. Πάντα προσεκτικό διάστηκα. Για το τέλος της αναμέτρησης. Διαχειρογιάννη. Άψε την μπάλα στο καλά, θα κάνει το 34-41. Εδώ έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Θα το κάνουν.
θα στοχίσει στη μέση πληρωματική. Φάση εδώ της, τα παιδιά της Ιουκοβιάστικα, 34-45 διαφορά μετά από ώρα στους 11. Καλά θα το Γιάννη, 36-45. Θα γυρίσει και το Γιάννη μπροστά του, θα στοχίσει. Ο Παπάς. Άστοχος ο Δίλων Κόντο, να δω σκλάβο. Ο Παγιοργίου αστόχησε. Διαφορά πάντα στους 9. Χρόνος υπάρχει, θα δούμε αν υπάρχει και ενέργεια από τους παίκτες του Βαγγέλη Σκλάβου. Δύο φορές. Καταρέλη θα βάλει και αυτό. 36-50 η διαφορά στο σύν 14 και για να δούμε αν αυτό το τρίποντο αποτελέσει καλάθι που θα βάλει τέλος τα όποια όνειρα του Ακολουθού Αστέρα για κάτι καλό στην απόψινη ανάμετρηση. Τέλος time out. Βάλει στο σίδερο. Το 36-50 θα παραμείνει. Βρήκαμε και τη σήμα στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. 4-58. Γιουκοβιάστηκαν είναι πάρα πολύ κοντά στην 8η νίκη στο πρωτάθλημα. Μόλις μια ήττα. Ο Νίκος. Η 51 στη δεύτερη. Δεν θα καταφέρουν εδώ συγκεκριμένα.
Μπερμένα ο Λουκόπουλος θα συγκρατήσει την μπάλα και να την κρατήσει εντός παρκέ. Κατάρελης, πολύ καλή παρουσία απόψε. Και ο Τσάνταλης, 36-53. Από ό,τι δείχνουν οι φιλοξενούμενοι θα πάρουν μία νίκη πιο δύσκολη από ό,τι δείχνει σίγουρα το σκορ αυτή τη στιγμή. Σίγουρα εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες του αλκοολικού. Με αθλητική υπεροχή, ποιότητά τους 100%. Δεν τους θα φέρει κανένα αυτό το πράγμα, το στοιχείο. Απλά το έργο του αλκοολικού ήταν δύσκολο, διότι είχαν και την αγωνιστική αποχή, η οποία δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα, δεδομένου ότι βρέθηκαν μόλις 6 παίκτες απόψε. Ο Νάρκος θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Νόπουλος, μικρή σημασία έχει από εδώ και πέρα ότι παρακολουθούμε. Το Άκης. Αυτά τα τελευταία λεπτά είναι τυπική διαδικασία. Η κυρίση έχει κρυφθεί. Θα γυρίσουμε εδώ την μπάλα, Σακαρέλης θα πάρει το τρίποντο και αυτό. Εξαιρετικός. Τριάντα έξι, πενήντα έξι, είκοσι. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον πρωτόπαπα. 38-56. Ο Άκης θα μας έτσι το rebound. Γιάννης, κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο ψηλός. Τσάνταλης. Ούτε αυτός. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 40-58. Για 3, η μπάλα στο σίδερο. Αντωνόπουλος θα στοχίσει με φάουλ πάνω στον Λυκόπουλο. 1-28. Το Παπάς, η μπάλα στο σίδερο, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Το μόνο που απομένει να μάθουμε είναι το τελικό σκορ. Τσακαρέλης αυτή τη φορά θα στοχίσει. Κορονάκος στο ριμπάου, Τσακαρέλης. Στον Μπάντρα, Τσάνταλης. Θα μείνει για λίγο στον αέρα, όχι και υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις ήταν καλές, ήταν μόνος του, απλά ο τρόπος που έβαλε το σώμα του ήταν λάθος. Λοιπόν, 42-60 ήταν το σκορ. Τελικό σκορ του παιχνιδιού, η Κοπιάστη καταπάρει την 8η νίκη, δίκαιη νίκη
για το πρωτάθλημα της Development.